Αρκετά δύσκολη ήταν η κατάσταση στον ομό Ροδόπη στην πρόσφατη μικρή επέλαση του χιονιά. Το κύμα της κακοκαιρίας μπορεί να ήταν σύντομο, όμως είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το κυριότερο από αυτά ήταν ότι δεν πάγωσε μόνο ο ορεινός όγκος του νομού όπως συνηθίζεται, αλλά ο παγετός τον κάλυψε ολόκληρο. Η διαφορά στην προχθεσινή περίπτωση από τις προηγούμενες ήταν ότι το χιόνι είχε πέσει σε πάρα πολλά σημεία της Ροδόπης. Κάθε χρόνο ο ορεινός όγκος έχει παρόμοια προβλήματα. Οι οικισμοί αποκλείονται και γίνονται οι ενέργειες εκεί. Αυτή τη φορά όμως σε κάθε σημείο στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, από τον Νίασμο, τη Μαρόνια, το Φανάρι, παντού υπήρχαν προβλήματα. Η ετοιμότητα των υπηρεσιών ήμασταν έτοιμοι, ήταν δεδομένη σε συνεργασία με τους Δήμους. Περίπου ίσως και 150 τόνους, γιατί δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια, αλάτι ρίξαμε σε όλο το δίκτυο, επαρχιακό και μέσα στους οικισμούς, έτσι ώστε τη δεύτερη μέρα να αποκατασταθούν όλα τα προβλήματα που υπήρχαν. Παρ' όλα αυτά, το πρόσημο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κακοκαιρία είναι θετικό, ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης ήδη έχει προετοιμαστεί και για τον επόμενο. Είμαστε έτοιμοι, ναι, έχουμε ετοιμαστεί, το αλάτι υπάρχει, σε κάθε περίπτωση θα παρέμβουμε όπως και αυτή τη φορά. Θα έλεγα σε γενικές γραμμές, παρά τα προβλήματα, υπήρξε ικανοποιητική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης.